Άκυρα τα μνημόνια Τουρκία-Λιβύη χαρακτήρισε ο στρατηγό Χαφτά σε του με Μητσοτάκη και Δένδια. Και δεσμεύσει που ανέλαβε η Αθήνα για την επόμενη μέρα τη Λιβύη. Mm. Ανοιχτά για 32 Κυριακέ το χρόνο μπορεί να παραμένει συγκρότημα καταστημάτων στα Σπάτα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων κ. Άδων Γεωργιάδη. Προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία ετοιμάζει η Ελληνική Συμμοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα. Mm. Ελήψει σε εκατοντάδε φάρμακα και εμβόλια από τα φαρμακεία. Άμεση παρέμβαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ζητούν οι φαρμακοποίοι. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι Παρασκευή σήμερα 17 Ιανουαρίου. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα έγιναν σήμερα οι συνομιλίε του Χαλιφά Χαφτάρ στην Αθήνα με την ελληνική κυβέρνηση. Ενώ ο Λίβιο στρατηγό στι συνομιλίε που είχε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών συμφώνησε πω τα μνημόνια συνεργασία μεταξύ Τουρκία και Λιβύη είναι άκυρα. Ω ιδιαίτερα επιτυχημένο κρίνεται το ταξίδι του Λίβιου στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ στην Αθήνα σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ. Ο Λίβιο στρατηγό έγινε δεκτό το πρωί από τον Νίκο που τον προπάντησε στο κεφαλόσκαλο του Υπουργείου. Ο Χαλίφα Χαφτάρ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πίνακα που απεικονίζει την νικηφόρα ναυμαχία τη Έλληνη κατά των Τούρκων. Στην συζήτηση διάρκεια σχεδόν μια μισή ώρα, η Αθήνα επεσήμανε στο Λίβιο ηγέτη πω επιθυμεί κατάπαυση του πυρό, απομάκρυνση των μισθοφόρων και κυρίω την κατάργηση των μνημονίων με την Τουρκία. Οφείλω να σα πω με ιδιαίτερη χαρά ότι ο στρατάρχη Χαφτάρ συμφώνησε σε όλε τι παραπάνω παρατηρήσει μα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργό Εξωτερικών, η Αθήνα είναι έτοιμη για την επόμενη ημέρα στη Λιβύη. Είτε με την συμμετοχή στι δυνάμει εκείνε οι οποίε χρειάζονται για να υπάρξει η ανακοχή, είτε με την συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργου των όπλων και τη μεταφορά μισθοφόρων στη Λιβύη διπλωματικέ πηγέ μετά τι αντιδράσει που υπήρξαν από την αντιπολίτευση που ζήτησε να μάθει αν θα αποσταλούν στρατεύματα στη Λιβύη, διευκρίνησαν πω η αναφορά του Υπουργού σε δυνάμει αφορά αποκλειστικά σε παρατηρητέ στο πλαίσιο ενό ενδεχόμενου διεθνή μηχανισμού επιτήρηση ακεχηρία. Ο Έλληνα Υπουργό έστειλε και μήνυμα στη Γερμανία ζητώντα τη να αποτελέσει τον θεματοφύλακα τη ευρωπαϊκή θέση για τα θέματα τη Λιβύη, που τονίζει την ακυρότητα και την ανυπαρξία των δύο μνημονίων. Ο Χαλίφα Χαφτάρ έστειλε το δικό του μήνυμα υπέρ τη ειρήνη από το περιστήλιο τη Βουλή, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Θα, συζήσω, θα συζήσω και το για να πραγματοποιήσουμε την ηλία. Στη συνέχεια, ο Χαλίφα Χαφτάρ παρακάθεσε σε γεύμα που του παρέθεσε ο Νίκο Δέντια στη λέσχη αξιωματικών στο Ζαρόγλιο Μέγαρο. Ο Λίβιο ηγέτη ακολούθησε το απόγευμα τη Παρασκευή ιδιωτικό πρόγραμμα και αναμένεται να αναχωρήσει από την Αθήνα αύριο το πρωί. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Νίκου του Αρμένι να δούμε τι ακριβώ ζήτησε ο Στατάρχης Χαφτάρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Νίκο Δένδια. Νίκο, πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι ήταν εκείνο το οποίο ζήτησε ο Στατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίο να τονίσουμε ότι έφτασε χτε το βράδυ εδώ υπό άκρα μυστικότητα. Καταρχήν να πούμε ότι συζήτησαν περίπου 40 λεπτά και σύμφωνα με κυβερνητικέ πηγέ, ο κύριος Χαφτάρ τόνισε ότι είναι αντιπαραγωγικό ο ρόλο των έξωθεν παρεμβάσεων στη Λιβύη. Εκτίμησε ότι ο Λιβυκός λαό θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του σε πανεθνική συνέλευση. Και κατήγγειλε ω άκυρα τα μνημόνια τη Τουρκία με τον Σάρατ. Γιατί είπε ότι αντιβαίνουν στο το διεθνές δίκαιο και έχουν υπογραφεί από κυβέρνηση η οποία δεν έχει τέτοια νομιμοποίηση. Μάλιστα. Τώρα, από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός όμως τι αντέτεινε. Φυσικά συμφώνησε ότι τα μνημόνια Τουρκίας-Λιβύης είναι... Άκυρα και μίλησε για την ανάγκη εξέβρεση πολιτική λύση στο θέμα τη της, ε, της Λιβύη. Παρότρινε τον κύριο Χαφτάρ να, τη, να, τηρήσει επικοδομητική στάση στη διάσκεψη του, του Βερολίνου. Είπε ότι πρώτο αναγκαίο βήμα για την έναρξη τη πολιτική διαδικασία επίλυση είναι η κατάπαυση του πυρό και απομάκρυνση των μισθοφόρων. Νωρίτερα όμω, Νικό, δύο ώρε τουλάχιστον πριν τη συνάντηση με τον κύριο Χαφτάρ, ο Πρωθυπουργό είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μέρκελ στο Βερολίνο. Στι 11 η ώρα τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργό στην Γερμανίδα Καγκελάριο. Τη εξέφρασε τη δυσάρεσκειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μετέχει στην διάσκεψη του Βερολίνου, αλλά και την ανησυχία του για την κατάσταση στη Λιβύη ιδίω μετά την, την, υπογραφή αυτών των άκυρων μνημονίων με την Τουρκία. Ο κ. Μπιτσοτάκη έθεσε του προβληματισμού του για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου λόγω των αποσταθεροποιητικών κινήσεων τη Άγκυρα. Κάλεσε τη Γερμανίδα Καγκελάριο και του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέχουν στη διάσκεψη του Βερολίνου να εφαρμόσουν τι σχετικέ αποφάσει τη πρόσφατη Συνόδου Κορυφή, οι οποίε του δεσμεύουν. Επ' αυτού η κυρία Μέρκελ δεσμεύτηκε πλήρω. Νίκο Αρμένη, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίε και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τον διπλωματικό πυρετό που εξελίσσεται γύρω από το θέμα αυτό στι Βρυξέλλε, αλλά και με τη βοήθεια των συναδέλφων του Ανδρέα Τουρομπόπουλου, αλλά και του Άγγελα Θανασόπουλου από το Βήμα, αλλά και τα νέα. Διπλωματικό συντάκτη, Καλησπέρα και στου δύο. Συγχαρητήρια, Άγγελε, βεβαίω και για το βραβείο σου επί των θεμάτων αυτών. Να καλησπέρισουμε όμω τον συνάδελφο Σαράντι Μιχαλόπουλο, ο οποίο είναι στι Βρυξέλλε, γιατί Σαράντι φαίνεται εκεί ότι τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή. Έχουμε νέε εξελίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θέλω να σα ρωτήσω πρώτα απ' όλα για την στάση που, τηρούνε, που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα και την συνάντηση αυτή που είχε με τον ε, στρατάρχη Χαφτάρ εδώ στην Αθήνα, ο πρωθυπουργό. Ε, οι Βρυξέλλε, Γιάννη, καλησπέρα. Οι Βρυξέλλε κρατάνε επιφυλακτική στάση αναφορικά με τη διάσκεψη του Βερολίνου στην Κυριακή και σχετικά με το αν θα έχει αυτά απ αποτελέσματα. Ε, ερωτήθηκαν, έγιναν τρει ερωτήσει σήμερα σε μια συνάντηση με δημοσιογράφου και Ευρωπαίου αξιωματούχου. Δεν θέλησε κανένα Ευρωπαίο αξιωματούχο να τοποθετηθεί για την επίσκεψη αυτά στην Αθήνα. Πάντω, σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, αξίζει να το επισημάνουμε αυτό, οι Ευρωπαίοι διακριτικά, οι Ευρωπαίοι εξωματούχοι από Κομισιόν και Συμβούλιο, διακριτικά κρατούν αποστάσεις από τη διάσκεψη της Κυριακής. Λέγοντα ότι η Γερμανία το διοργανώνει και επίση η Γερμανία είναι αυτή που αποφάσισε ποιε χώρε θα προσκληθούν. Σαράντε αυτό είναι ένα σημαντικό, αν θέλει, στοιχείο τη όλη συζήτηση για το θέμα τη Λιβύη. Καθώ φαίνεται ότι το μπαλάκι πετάγεται κατευθείαν στη Γερμανία, μια και αυτή είναι η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια αντίδραση, μια διαφοροποίηση των Γάλλων απέναντι στου Γερμανού. Σίγουρα υπάρχει διαφοροποίηση από του Γάλλου. Πολλοί μάλιστα λέγανε στου διαδρόμου των, 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 των Βρυξελών ότι ο, ο Χαφτάρ επισκέφτηκε την Αθήνα με τι ευλογίε του, του Γάλλου Προέδρου Μακρόν. Από εκεί και πέρα όλα αυτά δεν τα λένε φυσικά δημόσια. Αλλά πάντω πριν λίγο, πριν δύο ώρε ακριβώ, ο επικεφαλή εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ζωζέπ Μπορέλ, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή αλλά και την παρακολούθηση εάν αποφασιστεί, την Κυριακή τη κατά... κατάπαυση ε, πυρό. Είπαν Μάλιστα. πάντως σήμερα οι Ευρωπαίοι Εξωματούχοι η Γιάννη ότι τη Δευτέρα που είναι προγραμματισμένη, προγραμματισμένο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες θα γίνει απλή αναφορά για, την, για τα αποτελέσματα της Κυριακής και ότι η επίσημη συζήτηση θα γίνει στην επόμενη ε, σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών την, τον Φεβρουάριο. Μισό λεπτά κύριε κλείνουμε... Σαράτη, να μείνουμε ναι. λίγο καταρχάς στο ποιοι συμμετέχουν όμω σε αυτή τη σύνοδο κορυφή, γιατί έχει σε του Βερολίνου, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τελικά για ποιο λόγο η Ελλάδα έμεινε απ' έξω και ποιοι είναι εκείνοι οι βασικοί παίκτε που θα βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την ερχόμενη Κυριακή. Είναι λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Αλγερία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Μάλιστα, κρατάμε λοιπόν τη Ρωσία η οποία φαίνεται ότι είναι πλέον ο νέος προσκεκλημένος καθώ ε, καθώς μέχρι πρότινος δεν είχαμε κάποια ενημέρωση για το θέμα αυτό. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση για τη, για τη Ρωσία, πάντως δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο χωρί τη Ρωσία. Και μην ξεχνάμε ότι ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής της Ένωσης Μπορέλ ε, ουσιαστικά συνεχάρητη η Ρωσία για την κίνηση που έκανε νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη. Μάλιστα. Να μείνουμε τώρα σε αυτό το οποίο μας είπε ο συνάδελφο, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει μια απλή αναφορά τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Και θέλω να έρθω να δούμε όμω το κείμενο, το πρόχειρο κείμενο, το οποίο θα συζητηθεί στη Σύνοδο, Κορυφ... στη Σύνοδο του Βερολίνου. Ουσιαστικά, τι επιδιώκει με αυτό, Ανδρέα Ροβόπουλε. Υπάρχει ένα προσχέδιο Η... το οποίο είναι απόρρια των συναντήσεων που γίνεται από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Αυτό το κείμενο έχει κάποια άρθρα. Πρωτίστω, βέβαια, αναφέρεται στην κατάπαυση του πυρό και στην τήρηση αυτή. Μάλιστα, προτείνεται η κατάρτιση τεχνικών επιτροπών που θα παρακολουθούν την τήρηση αυτή τη εγκεχηρία. Ε, γίνεται αναφορά φυσικά στο εμπάργκο όπλων, και αυτό είναι ένα μήνυμα που καταλαβαίνει προ όλε τι κατευθύνσει που προμηθεύουν όπλα και τι δύο πλευρέ. Ε, από την άλλη, γίνεται αναφορά στι εκλογέ που έχουν αναβληθεί και ότι πρέπει να γίνουν, χωρί να ορίζεται όμω μία ημερομηνία για αυτό. Όπω επίση και μάλιστα, εδώ έχουμε εμεί και από διπλωματικέ πηγέ στην Άγκυρα μια αποκάλυψη των στόχων τη Τουρκία. Έχει υπάρξει μια αναφορά για την ειρηνευτική δύναμη του ΙΟΠ που βρίσκεται εκεί και ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή. Διπλωματικέ πηγέ στην Άγκυρα αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με δυνάμει τη Ρωσία και τη Τουρκία. Όπω γνωρίζει, ο Ταγί Περντογάν θέλει να στείλει στρατεύματα εκεί. Και φυσικά γίνεται αναφορά στο ότι πρέπει να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Και αυτό θα γίνει με αμφότερα βήματα που θα, ε, θα, κάνουν, θα καταστήσουν την εμπιστοσύνη των δύο πλευρών η μία στην άλλη. Μάλιστα. Ανδρέα, ε, να πάμε λίγο πάλι στον συνάδελφο, τον Σαράντι Μιχαλόπουλο. Σαράντι, η κυρία Μέρκελ θα επισκεφτεί όμω παρόλα αυτά την ε, Τουρκία. Αλλά υπάρχουν πληροφορίε ότι τόσο ο Φάραντ με τον Χαφτάρ επίκται μια συνάντησή του την επόμενη εβδομάδα στην Ελβετία. Ε, φημολογείται πράγματι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια συνάντηση στην Ελβετία μεταξύ των δύο, Χαφτάρ και Σαράτζ. Ε, Τι επόμενε μέρε, είπαν ε, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, δεν διευκρίνησαν ακριβώ όπω επίση δεν διευκρίνησαν ποιο θα ηγηθεί αυτή τη ε, πρωτοβουλία. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σαράτζ και να έρθω σε εσένα, ε, Άγγελε, καθώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κουβάρι γύρω από αυτό το οποίο ονομάζεται Λιβύη με τις πλευρές να διαπραγματεύονται είτε εμφανώς είτε κάτω από το τραπέζι και τους μεγάλους παίκτες να παίρνουν θέση δια της πλαγίας οδού. Μεταξύ αυτών η Ρωσία αλλά και οι Συνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι οι κύριες γίνονται κάτω από το τραπέζι. Ε, υπάρχουν πολλές συνομιλίες σε διάφορα επίπεδα. Ε, Ρωσία-Τουρκία, Ρωσία-Τουρκία-Ιταλία. Η Γαλλία ε, έχει έναν διαφορετικό στόχο εμφανίζεται να βρίσκεται περισσότερο στο πίσω κάθισμα. είναι εμφανέ ότι είναι απρόθυμη και αμφίθυμη σε σχέση με τη διαδικασία του Βερολίνου αυτή. Ε, νομίζω ότι έχει δικού τη στόχου. Ξεκάθαρο είναι ε, ξεκάθαρα υπέρ του Χαφτάρ. Βρίσκεται σε συνεννόηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμένα οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι ε, το Παρίσι και τα Ηνωμένα Αραβικά ήταν αυτά που υποχρέασαν τον Χαφτάρ να αποχωρήσει από τη Μόσχα πριν υπογράψει τη Συμφωνία της Εκεχηρίας. Ε, τώρα αυτή η συνάντηση της Ελβετίας ε, εγώ δεν θα απέκλεια ότι αναφέρονται στον Ταβό, δηλαδή ότι μπορεί ας πούμε, να του φωνάξουν στον Ταβό όπου θα βρίσκονται όλοι εκεί. Και, και την παρουσία του κ. Τραμπ, βεβαίω. Ακριβώ και ενδεχομένω να ε, βρεθεί εκεί κάποια, κάποια λύση. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλέ πλευρέ που δεν είναι βέβαιε ότι το Βερολίνο θα αποδώσει κάτι. Ε, το κείμενο στο οποίο αναφέρθηκε ο Αντρέα είναι ένα εξασέλιδο κείμενο με άπειρα γύρω στα 55-60 άρθρα. Ε, τα, το στα... πρόχειρο κείμενο τη Συνόδου. Ε, ναι, είναι ας πούμε, το προσχέδιο ενό κοινού στο οποίο από ό,τι καταλαβαίνω έχουν μπει όλα όσα θα ήθελαν όλε οι πλευρέ. Αυτό είναι νομίζω το σήμα. Το κρίσιμο σημείο που αφορά την Ελλάδα νομίζω είναι πώ θα κινηθεί σε σχέση με την ευρωπαϊκή στάση. Είδαμε ότι ο κύριο Μπορέλ μίλησε για, ακόμη και για αποστολή στρατιωτών. Πρέπει να αποσαφινιστεί τι ακριβώ δύναμη θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν στείλει. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο χώρε όπω η Ρωσία και η Τουρκία θα ήθελα μια Ευρωπαϊκή δύναμη ή θα ήθελα μια δύναμη υπό την αιγύδα των ΗΕ. ΕΕ, γιατί σε αυτή την περίπτωση ε, δυσκολεύουν και τα περιθώρια τη ελληνική πλευρά ε, να προβάλλει κάποιο είδου βέτο. Δηλαδή μια δύναμη, η οποία είναι δύναμη και η οποία ενδεχομένω θα επιβλέψει την κατάπαυση του πυρό και θα εμπλακεί μεταξύ των δύο πλευρών. Όπω καταλαβαίνετε, αλλάζει τελείω το... το παιχνίδι, διότι η Ρωσία εκεί έχει δικαίωμα βέτο κτλ. Οπότε εκεί αλλάζουν τα πράγματα τελείω. Και όλα αυτά, Ανδρέα, την ώρα που υπήρχε, βεβαίω, όπω είπαμε νωρίτερα, η επίσκεψη τη κυρία Μέρκελ στην Τουρκία. Αλλά έχουμε και τον κύριο Ερντογάν, ο οποίο χαρακτηρίζει τον Χαφτάρ ω αναξιόπιστο και για μία ακόμη φορά λέει ότι θα τον τιμωρήσει. Ναι, ναι. Την ώρα που βρισκόταν στην Αθήνα ο κύριο Χαφτάρ, ο κύριο Ερντογάν έκανε δηλώσει. Ε, είπε ότι ο Χαφτάρ είναι αναξιόπιστο. Από χθε βομβαρδίζει και πάλι την Τρίπολη. Ε, και ανεξάρτητα με το τι θα γίνει, είπε την Κυριακή στο Βερολίνο. Εμεί από Δευτέρα θα παρακολουθήσουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στενά τι κινήσει του και κατά πόσο τη ρίτη την και αν χρειαστεί θα τον τιμωρήσουμε. Πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Ταγί Περντογάν είπε, αναφέρθηκε και στο Ιντλίπο, που έχει ξεκινήσει σήμερα μια ευρύτατη χερσαία επιχείρηση από τι καθεστωτικέ δυνάμει. Έχουν σκοτωθεί μάλιστα τρει Τούρκοι στρατιώτε σήμερα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Και είπε ο κ. Ερντογάν πω αυτό το θέμα μπορεί να μην είναι στην ατζέντα, αλλά εγώ θα το συζητήσω εκτενώ με τον κύριο Πούτιν στο Βερολίνο. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Άγγελο Αθανασόπουλο από το Βήμα και τον Ανδρέα Ρομπόπουλο. Και βεβαίω, κυρίε και κύριοι, να μείνουμε στο θέμα αυτό, καθώ θέση και για τη Ρωσία προβλέπεται λοιπόν στο τραπέζι τη διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη, η οποία μάλιστα θα διεξαχθεί την Κυριακή στη γερμανική πρωτεύουσα. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα επισκεφθεί το Βερολίνο στι 19 Ιανουαρίου για να παρακολουθεί την διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη. Την ίδια ώρα, επιστολή έστειλε ο στρατάκη Χαφτάρ στον Βλαντιμίρ Πούτιν, που επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμο να αποδεχθεί πρόσκληση για να επισκεφθεί τη Μόσχα ώστε να συνεχιστεί ο διάλογο. Πάμε λοιπόν στην Αναστασία Μπαλέστροβα να μα πει. Για αυτήν την νέα εξέλιξη γύρω από την επίσκεψη του κυρίου Χαφτάρ στην Ρωσία και συγκεκριμένα να συναντήσει τον κύριο Πούτιν. Ουσιαστικά το Κρεμλίνο δημοσιοποίησε το κείμενο της επιστολής που έστειλε ο στρατάρχης Χαφτάρ στον, προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία μάλιστα τον αποκαλεί και αγαπητό του φίλο και ενημερώνει ότι είναι έτοιμος να αποδεχθεί πρόσκληση του Κρεμλίνου έτσι ώστε να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να συνεχίσει το διάλογο που έχει ξεκινήσει για τη διευθέτηση της κατάστασης στη Λιβύη αφού βεβαίω τον ευχαριστεί και, και την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει υπάρξει όμως μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επίσημη απάντηση από την πλευρά τη Μόσχα. Από μάλιστα. την άλλη πλευρά, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε βεβαίω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι στην uh, διάσκεψη την ερχόμενη Κυριακή στο Βερολίνο και μάλιστα κατόπιν γερμανική πρωτοβουλία υπήρξε και μια τηλεφωνική συνομιλία uh, του Βλαντιμίρ Πούτιν με την uh, Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, με την οποία, uh, όπω ανακοινώθηκε, συζητήθηκαν θέματα τα οποία θα συζητηθούν και uh, κατά τη διάρκεια τη uh, Συνόδου. Να πούμε μόνο εδώ μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή που Δείχνει και το θρίλερ το διπλωματικό το οποίο εξελίσσεται γύρω από την ε, διάσκεψη. Πριν από λίγο λοιπόν στο επίσημο προφίλ στο Twitter του ε, στρατού του ε, στρατάρχη ε, Χαφταρ ε, 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 έτσι εμφανίστηκε μια δημοσίευση σύμφωνα με την οποία ο ε, ε, Λίβιος πρόεδρος ο Αλ Σάρατζ ενδέχεται να μην είναι παρόν στη διάσκεψη και ότι ανταυτού ενδέχεται να αποστείλει κάποια αντιπροσωπεία. Ε, ναι. Αναστασία Παλέστροβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτενεί και σε ορισμένε περιπτώσει με εχμές είναι οι αναφορέ σε διεθνή μέσα ενημέρωση για την επίσκεψη Χαφτάρ στην Αθήνα αλλά και την ελληνική αποσία από την διάσκεψη του Βερολίνου. Διεθνεί αντιδράσει έχει προκαλέσει η παρουσία του Λίβιου στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα εν ώψη τη διάσκεψη του Βερολίνου, όπου θα γίνουν διαπραγματεύσει για τον τερματισμό των εμφύλων εχθροπαξίων στη Λιβύη. Το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera χαρακτηρίζει ω μυστικό το ταξίδι του Χαφτάρ στην Αθήνα ενώ αναφέρεται και στη μη πρόσκληση τη Ελλάδα στη διάσκεψη του Βερολίνου. Στην απουσία τη Ελλάδα από το Βερολίνο, στάθηκε και η εφημερίδα Bild, δίνοντα μάλιστα παρασκηνιακέ προεκτάσεις στι προπαρασκευαστικέ επαφέ μεταξύ των ηγετών Τουρκία και Γερμανία. Συγκεκριμένα, η γερμανική εφημερίδα αναρωτιέται αν η λίστα των συμμετεχόντων στη διάσκεψη του Βερολίνου συντάχθηκε από τη γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ καθ' υπαγόρευση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Μάλιστα, επικαλούμενοι πηγέ τη, η Bild υποστηρίζει ότι ήταν τουρκική απέτηση να μην παρευρεθεί στη διάσκεψη κανένα Έλληνα εκπρόσωπο. Ο ίδιο ο Χαφτάρ, πάντω, με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι η διάσκεψη του Βερολίνου δεν θα ήταν πολιτικά ορθή και ισχυρή χωρί την παρουσία τη Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία. Στη σκιά των αποκαλύψεων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι η Τουρκία μεταξύ άλλων χωρών συνεχίζει να προμηθεύει τη Λιβύη με όπλα η Άγγελα Μέρκελ έθεσε το βασικό στόχο των συνομιλιών στο Βερολίνο. Στη διάσκεψη πάνω απ' όλα θα πρέπει να δούμε την παραβίαση του επάρκου όπλων. Οι αποκαλύψει πάντω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών συνεχίζονται, με την ύπατη αρμοστία για του πρόσφυγε να καταγγέλει ότι οι αντιμαχόμενε πλευρέ τη σύραξη στη Λιβύη αναγκάζουν μετανάστε, κυρίω από το Σουδάν, να πολεμούν στι τάξει του. Όπω ανέφερε ο οργανισμό, σύμφωνα με μαρτυρίε ανθρώπων που βρίσκονταν σε κέντρα κράτηση, του δόθηκε η δυνατότητα ή να μείνουν εκεί επαόριστον ή να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. Στο μεταξύ, πολιτικέ αντιδράσει προκάλεσε η επίσκεψη του στρατάρχη Χαφτά στην Αθήνα, με τον Ανδρέα Λοβέρδο αλλά και τη Μαριλίζα Ξενογεννακαπούλου να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ολιγορία και αδράνεια στις εξελίξει με τη Λιβύη, καλώντα μάλιστα άμεσα σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ο γραμματέας του Μέρα 25 έκανε λόγο για φιάσκο, σημειώνοντας πως σε μια πιθανή πολεμική εμπλοκή με την Τουρκία οι ξένες δυνάμεις θα ταχθούν με το μέρος της Τουρκίας. Την έντονη ανησυχία του για τι εξελίξει στη Λιβύη, την τουρκολιβική συμφωνία για την ΑΟΣ αλλά και το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων στην αραβική χώρα διατύπωσαν τα κόμματα κατά τη σημερινή συνεδρίαση τη Ολομέλεια Βουλή. Ο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, χαρακτήρισε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον στρατηγό Χαφτάρ ω μήνυμα πω η Ελλάδα είναι παρούσα στη Λιβύη ενώ συνέστησε ψυχραιμία στα κόμματα. Μην προτρέχουμε σε όλα τα θέματα χρειάζεται ψυχρεμία. Και η ψυχρεμία μας βοηθάει. Η Μαριλίζα Ξενογενακοπούλα από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ολιγορία τη κυβέρνηση και ζήτησε ενημέρωση για το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τη, η εξωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για μεγάλε ευθύνε τη κυβέρνηση για την απουσία τη χώρα μα από τη διάσκεψη του Βερολίνου. Όσο για την απειλή βέτο από τον κύριο Μιτσοτάκη, δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, 40 χρόνια μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να βάζει τον πύχη τόσο χαμηλά, απειλώντα την να μην πάρει αποφάσει με την Τουρκία κατά των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Αν γίνει αυτό, οι ευθύνε του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι βαρύτατε και δεν αρκεί το βέτο για να τις κρύψει. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινάλ, Ανδρέας Λοβέρδο, σημείωσε πω το πολιτικό σύστημα ήταν προειδοποιημένο για τη συμφωνία Τουρκία και Λιβύη. Η προσπάθειά σα να συμμετάσχει η χώρα στην διάσκεψη του Βερολίνου επειδή δεν στεύτηκε με επιτυχία δημιουργεί την προϋπόθεση της αρνητικής σε βάρος ασκλητικής. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο επικεφαλής του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος χαρακτήρισε φιάσκο την εμπλοκή της Ελλάδας στη Λιβύη και τον κύριο Χαφτάρ, σύγχρονο Κάραζιτς. Κοντά μας έχουμε τον ε, δόκτωρα Ευάγγελο Βενέτη, ειδικό σε θέματα Ισλάμ, στη Μέση Ανατολή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Το θέμα αυτό δημιουργεί έναν πόλεμο νεύρων όχι μόνο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, αλλά φαίνεται ακόμη και στην Ευρώπη και ευρύτερα. Το ερώτημα πλέον είναι, καταρχά, να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη Χαφτάρ και αν έχουμε πραγματικά κέρδη από αυτήν. Καταρχήν, είναι μια σημαντική πολιτική, επικοινωνιακή και ψυχολογική, για ψυχολογικού λόγου επιτυχία διπλωματικού χαρακτήρα τη ελληνική κυβέρνηση η παρουσία του Χαφτάρ. Βέβαια, αυτή η επιτυχία συμπίπτει με την αποτυχία τη διπλωματική του να μην βρισκόμαστε στο Βερολίνο, αλλά σίγουρα αυτή η αποτυχία δεν θα πρέπει να πιστωθεί στην νυν ελληνική κυβέρνηση, καθώς ουσιαστικά η απουσία της Ελλάδος από το Βερολίνο ε, πιστοποιεί, θα λέγαμε, επιβεβαιώνει την ελληνική αδράνεια στην Λιβύη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, ε, περίοδο κατά την οποία η Λιβύη βρίσκεται σε εμφύλιο σπαραγμό και χάος η Ελλάδα έχει, θα λέγαμε, τηρήσει το μίνιμουμ της παρουσίας της ε, στην περιοχή. Είναι σχεδόν απούσα, έχει υπάρξει σχεδόν απούσα και αυτό που κινητοποίησε την ελληνική κρατική μηχανή και διπλωματία το τελευταίο διάστημα ήταν βέβαια το μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης. Το ερώτημα βέβαια είναι, βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία πλέον να πατάει κατά κάποιο τρόπο πόδι και να μπαίνει μέσα στη σύνοδο αυτή του Βερολίνου, με έναν τρόπο, αν θέλετε, πιο επιτακτικό. Και το ερώτημα είναι εφόσον μπορεί η Σαουδική Αραβία να το κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα, η οποία εκ των πραγμάτων αποτελεί και έναν γείτονα, καθώ η Λιβύη απέναντι της βρίσκεται στα θαλάσσια σύνορά τη. Το γεγονό ότι η Ελλάδα γυτνιάζει με τη Λιβύη από άποψη ε, θαλάσσιων ε, χωρικών υδάτων, ε, σαφώ την καθιστά μια υποψήφια χώρα άμεσα ενδιαφερόμενη για τι εξελίξει στην περιοχή. Όμω η Ελλάδα, λόγω τη απουσία που προναφέραμε τα προηγούμενα χρόνια στη Λιβύη, έχει χάσει. Θα λέγαμε πολλέ από τι μετοχέ που θα μπορούσε να έχει αν ήταν άμεσα εμπλεκόμενη, στο βαθμό που τη αναλογεί, βέβαια, ω μικρή ε, σε εισαγωγικά χώρα στην περιοχή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κατεβάσει, βέβαια, στρατό στη Λιβύη όπως έκανε η Τουρκία για παράδειγμα, ή όπω έχουν κάνει οι μεγάλοι στην περιοχή, οι ΗΠΑ και η Ρωσία, που είναι οι δύο, δύο μεγάλε δυνάμει που συγκρούονται στη Λιβύη. Άρα, η Ελλάδα ουσιαστικά θα πρέπει μετά την υπογραφή ε, του Μνημονίου Τουρκία Λιβύης που κινητοποίησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, την ελληνική κυβέρνηση και προκάλεσε την άμεση δραστηριοποίηση του Νίκου Δένδια και την παρουσία του και στην Βεγγάζη, αλλά και την, ανταπάντηση, την απάντηση, μάλλον ε, σε πλαίσιο αμοιβαιότητα, του Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα με την ενεξέλιξη επίσκεψή του. Ε, η Ελλάδα καλείται αυτή τη στιγμή να καλύψει ένα μέρο του κενού. Που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, επαναλαμβάνουμε, με, μια, με τη διαμόρφωση μια ατζέντα, μια ατζέντα με διάφορα σημεία που περιλαμβάνουν και σημεία πολιτική διπλωματία και σημεία οικονομική διπλωματία, αλλά και πολιτιστική διπλωματία. Φαίνεται όμω πω η Τουρκία, μέσω του κυρίου Ερντογάν, καταφέρνει να, και επιδιώκει προφανώ το σχέδιο για την αναβίωση του του Οθωμανικού τόξου. Κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει και στην Αραβική Άνοιξη το 2010, αλλά σήμερα αυτό γίνεται πολύ πιο έντονο. Άρα, λοιπόν, φαίνεται να πραγματώνεται αυτό το σχέδιο τη Τουρκία και η Ελλάδα μένει εκτό από τι εξελίξει. Η Τουρκία ακολουθεί μια αναθεωρητική, όπω αναφέρατε και εσεί, με Οθω... στον Οθωμανικό τη πλαίσιο εξωτερική πολιτική και γεωπολιτική, θα λέγαμε, χάραξη ε, δράση τη στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή. Οι δύο περιοχέ είναι, βέβαια, συγκοινωνών τα δοχεία. Η Αθήνα, η Ελλάδα από την πλευρά τη, καλείται να ανταποκριθεί στα κελέσματα τα γεωπολιτικά των ανέμων και των καιρών αυτών. Το παραδοσιακό, θα λέγαμε, δόγμα τη ελληνική εξωτερική πολιτική, ότι δεν διεκδικούμε και δεν παραχωρούμε τίποτα, είναι πλέον παροχημένο. Μπορεί να ανακόψει λοιπόν η Ελλάδα αυτόν τον επεκτατισμό, έστω με κύριο ε, βασικό έρισμα την γιατί ουσιαστικά αυτό επικαλείται και ο Σοδογάν, ότι είμαστε όλοι αδελφοί μουσουλμάνοι. Η Ελλάδα, σε συνεργασία με του συμμάχου τη στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, μπορεί να αυξήσει το ρόλο τη στην περιοχή. Μπορεί επί... επί, του προκειμένου, για παράδειγμα, στην περίπτωση τη διαμόρφωση των σημείων τη ατζέντα, που αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Χαλίφχα Χαφτάρ, τη ελληνική κυβέρνηση δηλαδή και τη κυβέρνηση τη Βεγγάζη, θα πρέπει και έχουν τεθεί προφανώ τα θέματα τη ανθρωπιστική καταρχήν βοήθεια τη Αθήνα τον Χαλίφα Χαφτάρ, αλλά θα λέγαμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν και σημεία ε, περαιτέρω και ενεργότερη παρουσία τη Ελλάδα στην περιοχή και οικονομικού χαρακτήρα Πώς... αλλά και στρατιωτικού. σω με αν χρειαστεί, αυτή τη στιγμή ο Χαλίφα Χαφτάρ δεν βρίσκεται σε αυτή την ανάγκη διότι έχει την κάλυψη από άλλε χώρε. Αλλά πιθανότατα, πιθανότατα μια αποστολή πυρομαχικών ε, από την Αθήνα προ τον Χαφτάρ θα αύξανε. Θα λέγαμε, το συναισθηματικό δεσμό μεταξύ των δύο πλευρών, τις καλές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί και θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ζωή και η εξωτερική πολιτική είναι δούνε και λαβήν. Η Αθήνα δεν αυτό θα πρέπει δεν θα να περιμένει. Αν όμω από την πλευρά τη Ελλάδο το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, γιατί από τη μία πλευρά φαίνεται ότι εμεί και όλοι βεβαίω οι Ευρωπαίοι καταγγέλνουν την Τουρκία για αυτόν τον λόγο, και εμεί μετά από την άλλη πλευρά μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια Αυτό πάντοτε βέβαια σε ανεπίσημο επίπεδο, διότι ναι, υπάρχουν τα, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία, όπω ξέρουμε, όλε οι χώρε οι οποίε εμπλέκονται στην περιοχή θα λέγαμε παραβιάζουν αυτό το ψήφισμα, με αυτή την απαγόρευση με τον τρόπο του ανεπίσημα στέλνοντα δυνάμει. Διότι αν δεν το παραβιάζουν. Πού θα βρίσκανε βέβαια οι δύο αντιμαχώμενε πλευρέ πυρομαχικά και όπλα για να ε, θα συγκρουστούν όπω συγκρούονται. Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστούμε πολύ που, που ήσασταν κοντά μα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τη νέα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων με επικεφαλή τον αντιστράτηγο πεζικού Κωνσταντίνου Φλόρο εξέλεξε σήμερα το κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνα μετά από συνεδρίασή του. Πάμε λοιπόν με την βοήθεια του Μαρίνου Γκασιάμι να δούμε ποια είναι πλέον τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα ηγούνται των ενόπλων δυνάμεων στα, τέσσερα, στα τρία σώματα και βεβαίω τον Αγέθα, τον αρχηγό. Γιάννη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από μια είδηση όμως που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Η Τουρκία δέσμευσε περιοχή στα νότια της Κυπριακής ΑΟΖ, όπου θα διεξάγει οι γεωτρήσεις στο πλωτό της Γεωτρύπανο, το Γιαβούς, από αύριο μέχρι και τις 24 Μαΐου. Πρόκειται για μια νέα εξέλιξη, μια κίνηση που αυξημένεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο τη ένταση στην περιοχή, καθώ το συγκεκριμένο η περιοχή που είναι δεσμευμένη είναι μέσα στο οικόπεδο 8, όπου έχει συμβόλαιο η εταιρεία ΕΝΗ. Τώρα στο Κισέα. Ε, συνεδρίασε το Κισέα στι 12 και 4 το σήμερα το μεσημέρι και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε εκεί, αρχηγό του ΓΕΘΑ αναλαμβάνει ο αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλόρο. Να επισημάνουμε, να θυμίσουμε μάλλον ότι ο κύριο Φλόρο ήταν μέχρι πρώτη ένα αρχηγό τη πρώτη στρατιά, ίσω του μεγαλύτερου σχηματισμού των ενόπλων δυνάμεων. Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού αναλαμβάνει αρχηγό ο Χαράλαμπο Λαλούση, μέχρι πρώτη ένα διοικητή του τέταρτου σώματο στρατού στη Θράκη, είναι ίσω η πιο μάχημη μονάδα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στο πολεμικό ναυτικό είναι ο Στυλιανό Πετράκη, αντινάβαρχο, μέχρι πρώτη ω αρχηγό στόλου που αναλαμβάνει πλέον τι τείχε του πολεμικού ναυτικού. Ενώ στην πολεμική αεροπορία, ομόφωνα οι συμμετέχοντε αποφάσισαν να παρατείνουν τη θητεία του αντιπτέρου Γιώργου Μπλουίμη ε, και να παραμείνει στην ηγεσία τη αεροπορία. Να, να πούμε ότι υπήρχε Μαι. μια αντίδραση σε αυτό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο εξέδωσε. Μια ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι σε στιγμέ ιδιαίτερα κρίσιμε για τα εθνικά θέματα παραβιάζονται θεσμοθετημένοι κανόνε αναφορικά με το χρόνο θητεία των ηγετών των ενόπλων δυνάμεων χωρί κανένα προφανή λόγο και χωρί αιτία. Μαρίν, να σε ευχαριστούμε πολύ. Αρνητική κριτική στα μέσα κοινωνική δικτύωση προκάλεσε η πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη και του Μέρα 25 στη Μάγδα Φίσα, μητέρα δηλαδή του δολοφονημένου Παύλου Φίσα, ω υποψήφια για το αξίωμα του Προέδρου τη Δημοκρατία. Οι χρήστε των μέσων κοινωνική δικτύωση κατέκριναν το γεγονό ότι η Μάγδα Φίσα προτάθηκε χωρί καν να έχει προηγουμένω ενημερωθεί, σχολιάζοντα πω σκοπό του Γιάννη Βαρουφάκη ήταν η αυτοπροβολή του. Θύελα αντιδράσεων και καυστικά σχόλια στα μέσα κοινωνική δικτύωση προκαλεί επιλογή του Γιάννη Βαρουφάκη να προτείνει για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη Δημοκρατία τη Μάγδα Φίσα, τη μητέρα του δολοφονημένου αποστέλεχο τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φίσα. Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση των οργάνων του κόμματο, ο κύριο Βαρουφάκη ανακοίνωσε ότι. Το ΜΕΡΑ25 κρίνει ότι δεν υπάρχει πρόσωπο που να μπορεί καλύτερα να εκφράσει αυτή την ενότητα που απαιτούν οι καιροί από τη Μάγδα Φίσα. Η κυρία Φίσα, με ανακοίνωσή τη, ανέφερε, προκαλώντα εύλογε απορίε, ότι πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωση την πρόταση του κυρίου Βαρουφάκη. Τον ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετικά τιμητική αυτή πρόταση, για την οποία δεν ήμουν ενήμερη, αλλά δεν μπορώ να την αποδεχτώ. Λίγο αργότερα, το ΜΕΡΑ25 επιχείρησε να διασκεδάσει τι εντυπώσει, πέττοντα την μπάλα στην εξέδρα. Το ότι η Μάγδα Φίσα θεώρησε την πρότασή μα τιμητική και μα ευχαρίστησε για αυτήν, μα τιμά. Το ότι δεν την αποδέχθηκε την τιμά. Τα social media παίρνουν φωτιά με την κριτική να εστιάζεται στο γεγονό ότι το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη ανακοίνωσε τη Μάγδα Φίσα χωρί καν να την ενημερώσει. Είναι ανήθικο να εκμεταλλεύεσαι τον πόνο του άλλου για λόγου μάρκετινγκ, κύριε Βαρουφάκη, κυρίε και κύριοι του Μέρα 25. Γιάννη, πρότεινε τον εαυτό σου για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει και κανέναν έτσι. Άλλοι χρήστε κάνουν λόγο για προσπάθεια καπίλευση τη μνήμη του Παύλου Φίσα και του προσωπικού αγώνα τη κατά τη νεοναζιστική συμμορία, όπω χαρακτηριστικά έγραψε και η ίδια η κυρία Φίσα στην ανακοίνωσή τη. Δεν μπορεί να είναι όλα για το Θεάτθινε και την επικοινωνία. Ντρέπαμε για λογαριασμό του Βαρουφάκη, γιατί εκείνο δεν θα ντραπεί. Ο Βαρουφάκη είναι ένα νάρκιστο αστό πολιτικό που θέλει να βρίσκεται συνεχώ στην επικαιρότητα. Προκειμένου λοιπόν να το επιτύχει, δεν διστάζει να εμπλέξει ακόμα και τη Μάγδα Φίσα. Ντροπή. Πάντω, ο Γιάννη Βαρουφάκη, παρά την απόρριψη τη πρότασή του από τη Μάγδα Φίσα αλλά και τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε, επέμεινε ότι η επιλογή του ήταν σωστή. Από πότε μια πρόταση σε πρόσωπο σύμβολο για οποιοδήποτε αξίωμα, για οποιαδήποτε τιμή, πρέπει να είναι προσυμφωνημένη. Πάντω, στελέχη του ΜΕΡΕ25 σχολιάζουν ότι το κόμμα δεν πρόκειται να μπει στη συζήτηση αντιπερισπασμό και εμένει στην ουσία του συμβολισμού. Αμένουμε τώρα στο θέμα του Προέδρου, καθώ φαίνεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά δεν θα βρίσκεται στην Βουλή κατά την ψηφοφορία καθώς θα, θα λείπει σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Γιάννη Στάκο είναι κοντά μα θα μα πει ακριβώ ε, τι λεπτομέρειε για την είδηση αυτή. Φαίνεται ότι έχει ενημερώσει όμως, ο κ. Σαμαρά για την απουσία του. Ναι Γιάννη, αρχικά προκάλεσε σχόλια και έντονο προβληματισμό η είδηση που μάθαμε σήμερα το πρωί και μάλιστα ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αντωνίου, της γιορτής του ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν θα βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα της ψηφοφορίας της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας για να ολοκληρωθεί πια η διαδικασία όπως ξέρουμε μετά και την απόφαση των κομμάτων. Τι έχει γίνει Γιάννη, ο πρόεδρος ο κύριος Σαμαράς είχε ενημερώσει αρμοδίω την Βουλή και μάλιστα είχε προγραμματίσει πριν από μήνες ένα ταξίδι το οποίο είναι και οικογενειακού χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν Κύκλοι τη αλλά και συνεργάτε του ίδιου τονίζουν με τεπιτάσιο ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό στην απουσία του. Απλώ συνέπεσε η ημερομηνία τη ψηφοφορία τη νέα Προέδρου τη Δημοκρατία με την ημερομηνία που είχε δηλώσει ο κύριο Σαμαρά και στι αρμόδιε υπηρεσίε τη Βουλή. Και το να, θέμα έληξε εκεί. Να πούμε βεβαίω ότι έχει στείλει μια επιστολή στήριξη, η οποία όμω δεν αποτελεί και ψήφο προ το πρόσωπο του, της νέα Δημοκρατίας. Δημοκρατία. Δεν προσμετράται και δεν υπάρχει και περίπτωση καταψήφιση τη υποψηφιότητα κατά συγκεκριμένη συνταγματική διαδικασία στην Ολομέλεια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο τον Γιάννη Χριστάκο. Κυρίε και κύριοι, αλλάζουμε θέμα τώρα. Ακόμα ένα νεκρό στον καταβλισμό τη Μόρια, τη στιγμή που οι προσφυγικέ ροέ για τον μήνα Δεκέμβριο διπλασιάστηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2018. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι των νησιών ετοιμάζουν δυναμικέ κινητοποιήσει. Ένταση επικράτησε νωρίς το απόγευμα στον καταβλισμό της Μόρια στη Λέσβη. Χθε το βράδυ, ένα 27χρονο Αφγανό μαχαίρο, 20χρονο με καταγωγή από την Ιεμένη, εντό του καταβλισμού. Ο νεαρό υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Είναι ο τρίτο νεαρός μετανάστη που χάνει τη ζωή του τον τελευταίο μήνα κατά τη διάρκεια συμπλοκών μεταξύ των προσφύγων. Έχουμε θέσει το πρόβλημα πολλέ φορέ. Έχουμε ζητήσει βοήθεια. Δυστυχώ η Μόρια βρίσκεται στο έλεος του Θεού εδώ και χρόνια, 6-7 χρόνια. Την ίδια ώρα, τα επίσημα στοιχεία από το λιμενικό σώμα δείχνουν ότι οι ροέ προσφύγων και μεταναστών προ τα νησιά πύλε εισόδου διπλασιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκαν 6.760 παράτυποι μετανάστες, ενώ το Δεκέμβριο του 2018... 3.138 κάτοικοι και φορεί στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ετοιμάζουν κινητοποιήσει. Την Τετάρτη και Πέμπτη, 22-23 Ιανουαρίου, η Περιφέρεια Οργανώνει γενικό ξεσηκωμό τρόπος λέγει, στο Βόρειο Αιγαίο, ο οποίο θα περιλαμβάνει συγκεντρώσει Στο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε χθεσινή συνέντευξή του. Εμεί επιμένουμε στην ανάγκη να φυλάξουμε τα σύνορα, να επιταχύνουμε τι διαδικασίε του ασύλου, να γίνονται επιστροφέ, να έχουμε κλειστά προαναχωριστιακά κέντρα στα, ε, στα νησιά μα. Και ταυτόχρονα να κάνουμε την ελάχιστη δυνατή, θα το τονίσω, από των νησιών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά στην Ενδοχώρα. Βίντεο με 11 επιστροφές μεταναστών σε Τουρκία εδώ στη Δημοσιότητα Κυβέρνηση. Ο Γιάννης Χριστάκος τώρα θα μας πει περισσότερα, γιατί φαίνεται ότι πλέον αρχίζει και λειτουργεί το θέμα αυτό, έστω και με μια σχετική, να το πούμε έτσι, καθυστέρηση. Σωστά, Γιάννη, δειλά-δειλά, όπω τονίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι αρμόδιοι για την παρακολούθηση αυτού του θέματο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφή. Στο βίντεο που βλέπουμε στι οθόνε μα, Γιάννη, είναι 11 μετανάστε, των οποίων η υπόθεση κρίθηκε και οι αιτήσει ασύλου απορρίφθηκαν. Οπότε επιστρέφουν στην Τουρκία, στην Τουρκία όπω ορίζει η σχετική συμφωνία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι κυβερνητικοί κύκλοι, Γιάννη, τονίζουν ότι αυτή είναι η έναρξη τη συγκεκριμένη διαδικασία και μάλιστα χαρακτηριστικά ή σε εισαγωγικά τονίζουν ότι πρόκειται για πιλωτική διαδικασία με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλοι αρκετοί δεκάδε όπω λένε που έχει κρυθεί η υπόθεσή του και πρέπει να επιστρέψουν στην Τουρκία. Αλλά θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύντομα, εν ευθέτω χρόνο, για να αρχίσουν πιο μεγάλε ροέ επιστροφών σύμφωνα πάντα με τι αιτήσει ασύλου και το πώ αυτέ εξετάζονται γιατί έχει να κάνει και με το ρυθμό της εξέτασής τους. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε γιατί σε λίγο θα σε έχουμε πάλι κοντά μα. Κυρίε και κύριοι, να πάμε τώρα όμω στη Συρία. Οι δυνάμει λοιπόν του Άσαντ και η ρωσική αεροπορία βομβαρδίζουν την επαρχία Ιντλίμπ εδώ και δύο 24 ώρα παρά την εκεχηρία που συμφώνησαν Πούτιν και Ερντογάν. Πάνω από 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του, ενώ μέσα σε ένα μήνα έχουν εκτοπιστεί πάνω από 350.000 Σύριοι, κυρίω γυναίκε και παιδιά, εξαιτία των βομβαρδισμών στο Ιντλίμπ. Η ρωσική αεροπορία και οι δυνάμεις του καθεστώτος Ασάντ βομβαρδίζουν το Ιντλίπ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Τα σφυροκοπήματα έχουν ως στόχο περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των σύρων ανταρτών και τζιχαντιστικών οργανώσεων. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ Πούτιν Ερντογάν την περασμένη Κυριακή παραβιάζεται. Ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 20 άνθρωποι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά και εθελοντές διασώστες. Από τον Δεκέμβριο, πάνω από 350.000 Σύριοι πολίτε, κυρίω γυναίκε και παιδιά, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Ιντλίμπ, το τελευταίο προπύργιο των ανταρτών και τζιχαντιστών, που πολεμούν εναντίον του καθεστώτος του Σύρου Προέδρου. Η Τουρκία υποστηρίζει από την αρχή του Συριακού πολέμου του Σύρου αντάρτε αλλά και τζιχαντιστικέ ομάδε. Η ΥΠΑΤΕΡΜΟΣΤΕΑ των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην επαρχία Ιντλίμπ, τονίζοντα ότι η συμφωνία κατάπαυση του πυρό απέτυχε για ακόμα μία φορά να προστατεύσει του αμάχου. Μέσα όμω στο έντονο κλίμα το οποίο επικρατεί αυτή την περίοδο με τον στρατάρχη Χαφτάρ να επισκέπτεται την Ελλάδα, είχαμε πριν από λίγο μία επιχείρηση Τούρκων hackers σε ελληνικέ κυβερνητικέ ιστοσελίδε. Ποιε είναι αυτέ θα μα πει τώρα ο Γιάννη Χριστάκο. Γιάννη, από τι 6 ώρα το απόγευμα, μεγάλε κυβερνητικέ ιστοσελίδε έχουν δεχτεί την επίθεση των Τούρκων hackers, αυτόν εδώ που βλέπουμε, Αν Κανεφερλέρ, Team είναι το όνομά του και πρόκειται για τι ιστοσελίδε ε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Χρηματιστήριου Αθηνών και τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη, που μιλάμε, η μόνη ιστοσελίδα η οποία έχει ανακτήσει τη λειτουργία τη είναι η ιστοσελίδα τη Βουλή. Ενώ όλε οι υπόλοιπε, όπω βλέπουμε και στην οθόνη μα, παρουσιάζουν αυτήν ακριβώ εδώ την εικόνα. Τι Μάλιστα. λένε οι Τούρκοι Χάρκερ στο μήνυμά του που ανέβασαν σε σχετική. Ε, σε, στο Twitter. Λένε λοιπόν ότι ε, η Ελλάδα είχε απειλήσει την Τουρκία σε θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία λοιπόν μάθαμε ότι τώρα, τώρα μάθαμε ότι απειλεί και το θέμα της συμφωνίας με τη Λιβύη την τρώει μύτη τη, λένε χαρακτηριστικά με μια τουρκική έκφραση στο μήνυμά του αυτό, και εμεί θα τη βοηθήσουμε να την ξύσουμε λίγο. Έτσι καταλήγουν στο μήνυμά του, έτσι ότι έω ότου αποφασίσουμε εμεί, δεν θα υπάρχει πρόσβαση στι συγκεκριμένε ιστοσελίδε. Ελλάδα να προσέχει στα βήματά του, είναι το μήνυμα στο οποίο καταλήγουν. Είναι μια γνωστή προκλητική τακτική, την οποία εφαρμόζουν οι hackers ανά τον κόσμο ούτω ή άλλω. Γιάννη Χριστάκο, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίε και κύριοι, να πάμε τώρα σε ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο αφορά την υγεία πολλών ασθενών. Σοβαρέ λοιπόν είναι οι ελλείψει που καταγράφονται σε εκατοντάδε φάρμακα, αλλά και σε εμβόλια, βάζοντα λοιπόν του ασθενεί σε αναμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φαρμακοπία από την πλευρά του δηλώνουν πω ενημερώνουν άμεσα για τι ελλείψει των Εθνικών Οργανισμών Φαρμάκων. Στην αναμονή, ακόμα και για 20 με 25 ημέρε, για να βρεθεί το αναγκαίο για τη θεραπεία του φάρμακο, βρίσκονται εκατοντάδε ασθενεί σε όλη τη χώρα. Μία σειρά αντικαρκυνικά και ψυχοτρόπα φάρμακα είναι σε μακροχρόνια έλλειψη. Ιδό προ εξαφάνιση όμω αποτελούν και πολλά φάρμακα ευρεία χρήση καθώ και εμβόλια. Ζήτησα κάποιο και μου είπαν ότι έχει έλλειψη. Σα είπαν πότε θα έρθει. Όχι, είναι άγνωστο. Σα έχει τύχει να ψάχνετε φάρμακο και να μην το βρίσκετε, Ναι. Αλλά μετά από κάποιο καιρό, εντάξει, οκ, okay, το βρίσκει. Οι ελλείψει φαρμάκων δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Γίνονται ζήτουλε οι φαρμακοποιοί, να απευθύνονται όχι σε μία φαρμακαποθήκη, σε δύο-τρει φαρμακαποθήκε, να αναγκάζονται να κάνουν μερικέ εκτελέσει των συνταγών, να λήγουν οι συνταγέ, γιατί δεν μπορεί ο φαρμακοποιό να βρει το φάρμακο. Τα φάρμακα που παρουσιάζουν έλλειψη ή μειωμένη επάρκεια δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μέσω ηλεκτρονική εφαρμογή. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, τις περισσότερες φορές τα φάρμακα που απουσιάζουν από την ελληνική αγορά έχουν εξαχθεί παράνομα στο εξωτερικό, όπου η τιμή τους είναι υψηλότερη. Ίσως είναι πάρα πολύ φτηνό, δηλαδή είναι 2,5-3 ευρώ και προφανώς θα αντικατασταθεί από κάποιο κρυβότερο. Πολλά από τα φάρμακα τα οποία έχουν έλλειψη είναι φτηνά φάρμακα που δεν τα φέρνουν στην Ελλάδα γιατί δεν συμφέρει. Το άμεσο μέτρο είναι η απαγόρευση της εξαγωγής του προϊόντος αυτού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι για ένα μήνα και δύο μήνες. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου κατά καιρούς ήταν η απαγόρευση για τουλάχιστον 5 με 6 μήνες. Το θέμα θα συζητηθεί σε ειδική συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία της ηγεσίας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να έρθουμε στην αύξηση κατά 20% των κονδυνίων που θα λάβει η Ελλάδα για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, καθώ έχει αιτηθεί η χώρα να αυξηθούν λοιπόν αυτά τα ποσά, όπω αναφέρουν οι πηγέ του Υπουργείου Ανάπτυξη και Επενδύσεων στο περιθώριο εκδήλωση για τη διαμόρφωση του νέου ΕΣΠΑ. Στο θέμα λοιπόν τη απορρόφηση των κονδυλίων, αναφέρθηκε ο αρμόδιο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, δηλώνοντα χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ. Τη συμβολή της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Ταμείων και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για την άμεση απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία που απίφθινε στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 στο Μέγαρο Μουσική. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη χαρακτήρισε το νέο ΕΣΠΑ μεγάλο στίχημα για τη γόνιμη μετάβαση σε μια βιώσιμη, κυκλική και πράσινη ανάπτυξη, ενώ κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση για χαμένου ευρωπαϊκού πόρου. Δεν έλειψαν οι στιγμέ που οι ευρωπαϊκοί πόροι αντιμετωπίστηκαν επιπόλαια και κοντόφθαλμα ως ευκαιριακές επιδοτήσεις και όχι ως μακρόπνοα χρηματοδοτικά εργαλεία. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μαργαρίτη Χινά, μιλώντα στο συνέδριο του Υπουργείου Ανάπτυξη και Επενδύσεων, διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα θα λάβει του απαραίτητου πόρου από το νέο ΕΣΠΑ στου τομεί τη ενεργειακή μετάβαση, τη σύγκληση, τη γεωργία και του μεταναστευτικού. Είναι μια ρεαλιστική προσδοκία να περιμένουμε ότι η Ελλάδα και στην επόμενη επταετία μπορεί να προσδοκά ένα ποσό περίπου 21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για αύξηση 8% σε σύγκριση. Με την τρέχουσα περίοδο. Από την πλευρά του, ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη τόνισε τη σπουδαιότητα που έχουν για την ανάπτυξη τη Ελλάδα οι πόροι του ΕΣΠΑ, ξεκαθαρίζοντα μάλιστα ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει να απορροφούνται. Τα χρήματα να πιάσουν τόπο, να μην τα σκορπίσουμε όπω πολλέ φορέ τα έχουμε σκορπίσει στο παρελθόν αν το χρησιμοποιήσουμε για κάτι που θα μείνει... Ο ίδιος επισήμανε ότι είναι σε εξέλιξη ένας διαρκής διάλογος, στον οποίο όμως έχει καθοριστική σημασία η συμμετοχή των περιφερειαρχών. Τέλος τόνισε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας που διέπει τα κοινοτικά προγράμματα. Την δυνατότητα να επιλέξουν μία από τι έξι ασφαλιστικέ κατηγορίε, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα, θα έχουν οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Πώ ακριβώ θα γίνει αυτό, θα μα πει τώρα η Αμαλία Κάτσου, την οποία να καλησπέρισουμε κιόλα εδώ κοντά μα στο δυναμικό. Καλησπέρα, Γιάννη. Ε, να πούμε λοιπόν ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όπω είπε και εσύ, είναι πρώτον πυλών. Είναι κάτι διαφορετικό, με μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, το Υπουργείο Εργασία τι κάνει, καθιερώνει έξι κλίμακε και μία κλίμακα για του νέου επαγγελματίε με πολύ χαμηλότερε εισφορέ αλλά μέχρι 5 χρόνια δραστηριότητα. Οι μήμοι λοιπόν θα μπορούν να διαλέγουν ανάλογω με την οικονομική του κατάσταση την ασφάλιστα εισφορέ που θα πληρώνουν. Και βεβαίω, ανάλογω με τι εισφορέ και τα αίτια ασφάλιση, θα βγαίνει και η ανάλογη σύνταξη. Ακριβώς. Να δούμε μερικά παραδείγματα για να δει ο κόσμο πώ αυτά δύο θα 297 λοιπόν ευρώ η εισφορά. Λοιπόν, με 35 και 40 έτη ασφάλιση, δεν είναι μικρό πάντω λίγα τα χρόνια, η σύνταξη θα είναι πάνω, πάνω από 1.000 ευρώ. Με εισφορέ 155 ευρώ είναι χαμηλότερη κλίμακα, με 40 έτη ασφάλιση, η σύνταξη θα ανέρχεται στα 779 ευρώ και εισφορέ 500 ευρώ ε, ε, μηνιαίω με 40 χρόνια, η σύνταξη θα ανέρχεται στα 1.659 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο περισσότερε εισφορέ πληρώνει με το μήνα. Όσο τόσο. λοιπόν μα βολεύει και μπορούμε να βάλουμε χρήματα από το πορτοφόλι, Έτσι. τόσο θα αυξάνεται αναλογικά και η σύνταξη. Με, βέβαια, με πάνω από 30 έτη ασφάλιση το λέμε γιατί είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε όμω στο κεφάλαιο αγορέ. Καθώ φαίνεται ότι η χώρα εξετάζει να ξαναγούμε στι αλλά όλα εξαρτώνται από μια κρίσιμη μερομηνία, 24 Ιανουαρίου. Οπότε θα έχουμε και την έκθεση αξιολόγηση από τον οίκο Πιστοληπτική Αξιολόγηση, τον οίκο Φιτ. Ακριβώ, Γιάννη, η ετοιμηγορία τη Φιτ θα παίξει ρόλο στην απόφαση που θα πάρει ο ΔΙΚ και το Υπουργείο Οικονομικών για νέα έξοδο στι αγορέ. Αυτό που μα είπαν εμά από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι μελετούν προσεκτικά τα βήματα, ότι δεν βιάζονται, ωστόσο είναι στο πλάνο να γίνει μια νέα έκδοση ομολόγου, το το Επόμενο δίμηνο με τρίμηνο, αναλόγω των συνθηκών που θα επικρατήσουμε βεβαίω στι διεθνεί αγορέ, στι αγορέ ομολόγων και κυρίω αυτήν την αναβάθμιση ή μη τη φίτ που, όσο που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε ποιο θα είναι εκείνο το ποσό το οποίο θα επιδιώξουν να λάβει η χώρα από αυτή την πιθανή έκδοση του ομολόγου. Εσύ γνωρίζει καλύτερα ότι αυτά δεν ανακοινώνονται, όπω λένε και μου είπα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, Μάλιστα. ακόμα είναι ε, ε, γρήφο αν θα βγάλει η Ελλάδα ένα 15 ετέ ομόλογο και πόσα θα θέλει να αντλήσει από τι αγορέ. Αμαλία Κάτζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, 32 Κυριακέ τον χρόνο μπορεί πλέον να είναι ανοιχτό μεγάλο συγκρότημα καταστημάτων στα Σπάτα, όπω προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων κ. Άδων Γεωργιάδη. Η είδηση όμω ήδη προκαλεί αντιδράσει, με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα να σχεδιάζει προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία κατά τη απόφαση. Και εμείς... Με απόφαση του Υπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξη, Άδων Γεωργιάδη, μεγάλο εκπτωτικό χώριο στα Σπάτα μπορεί πλέον να ανοίξει 32 Κυριακέ το χρόνο. Το νέο προκαλεί αντιδράσει με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα να σχεδιάζει προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία κατά τη απόφαση. Η ΕΣΕ, λοιπόν, από κοινού με τη ΓΕΣΕΒΕ, έχουν αποφασίσει να προσφύγουν κατά τη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξη, κ. Γεωργιάδη, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Για δεύτερη φορά, σα θυμίζω ότι και την πρώτη φορά που προσφύγαμε, δικαιωθήκαμε. Εμεί είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάλι το ίδιο. Ε, βέβαια, αυτή την εβδομάδα έχουμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε τον Υπουργό Ανάπτυξη και να συζητήσουμε επί του θέματο. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί προσφυγή του εκτοτικού χωριού στα Σπάτα στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, καθώ αν και πέρυξη του αεροδρομίου των Σπάτων επιτρεπόταν η λειτουργία των καταστημάτων τη 32 αυτέ Κυριακέ. Το συγκεκριμένο εκπτωτικό χωριό είχε αποκλειστεί, καθώ η άδεια αφορούσε καταστήματα κάτω των 250 τετραγωνικών μέτρων που δεν ανήκαν σε εμπορικά κέντρα και αλυσίδε. Βάσει τη τρέχουσα απόφαση, το εμπορικό πάρκο εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται ο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που αποτελεί μία από τι βασικότερε πύλε εισόδου αλλοδαπών ταξιδιωτών στην χώρα μα και δικαιολογεί τον τουριστικό χαρακτήρα αλλά και την τουριστική δυναμική που έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια η περιοχή. Εκτό συνόρων, τώρα στη Γαλλία, όπου τα συνδικάτα των εργαζομένων συνεχίζουν για περισσότερε από 40 ημέρε τι απεργιακέ κινητοποιήσει, αντιδρώντα έτσι στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση Μακρόν. Οι κινητοποιήσει, από την άλλη, φαίνεται όμω πω αρχίζουν να επηρεάζουν την τουριστική κίνηση, μεταξύ άλλων και την περιβόητη εβδομάδα μόδα, που αποτελεί πόλο έξι για χιλιάδε επισκέπτε. Χάο επικράτησε έξω από το Μουσείο του Λούβρου με του διαδηλωτέ να εμποδίζουν την είσοδο των τουριστών. Οι διαδηλωτέ, με τη στήριξη των εργατικών συνδικάτων, ξετήληξαν πανό μπροστά στο μουσείο με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρέ χιλιόμετρων από αγανακτισμένου τουρίστε. Πλήρωσα για το ξενοδοχείο, το τρένο και το εισιτήριό μου για το Λούβρο. Θα με αποζημιώσουν? Ζητάω τα 500 ευρώ που ξόδεψα για να είμαι σήμερα εδώ. Υπάρχουν όμω και εκείνοι που συμπαραστέκονται στου απεργού. Υποστηρίζω την απεργία, γι' αυτό με βλέπετε να κλαίω, γιατί γνωρίζω ότι έχουν δίκιο. Είμαι από τη Βραζιλία και έχω βρεθεί στη θέση σα. Ξέρω τι είναι να παίζει η κυβέρνηση με το μέλλον σα. Πρωτοφανή ήταν οι εικόνε πριν από μέρε γιατρών του νοσοκομείου Σεν Λουί στο Παρίσι, οι οποίοι πέταξαν επιδεικτικά τι λευκέ ρόμπε του για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη προσωπικού και μέσων εργασία, υποβάλλοντα μαζικά τι παρετήσει του. Παρά τη συμβαστική λύση που πρότεινε ο πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλιπ, Ωστε να τεθεί τέρμα στη σκληρή απεργία που έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στι μετακινήσει με τα μέσα μεταφορά στη Γαλλία, οι κινητοποιήσει συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. <Ροκο> τα συνδικάτα προσπαθούν να διατηρήσουν τι κινητοποιήσει με νέε διαδηλώσει μέχρι τι 24 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η επίμαχη μεταρρύθμιση του συνταξιδιωτικού συστήματο. <Ροκοί> <Ροκοί> Η απεργία είναι ακόμα ζωντανή. Τώρα οι κινητοποίησει έχουν φτάσει στα λιμάνια. Κάθε μέρα προστίθενται και άλλοι κλάδοι στην απεργία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πεπισμένοι ότι οι μεταρρυθμίσει είναι δίκαιε, όπω λένε οι δημοσκοπήσει. Η κοινή γνώμη, παρά την κούραση και την ταλαιπωρία, εξακολουθεί να στηρίζει το απεργιακό κίνημα σε ποσοστό 60%. Σε <ΣΣ2> πολλέ περιπτώσει έχει και ιδιαίτερο χιούμορ, επιστρατεύοντα λούτρινα αρκουδάκια στι κινητοποίησει. Ο Γάλλος Πρόεδρος, αν και ελπίζει να γυρίσει σελίδα και να εξέλθει από την κρίση, ποντάροντας την κούραση των απεργών, χωρί να κάνει πραγματικά πίσω στην υλοποίηση τη μεταρρύθμιση, αντιμετωπίζει στεναρή αντίσταση, η οποία έχει επιπτώσει και στη δημοτικότητά του. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στον Ισαγγελέα, οδηγήθηκε σήμερα ο 51χρονο Μιλτσοκόμο, ο οποίο χτε δολοφόνησε έναν συμπατριώτη του και τραμάτισε τη σύζυγό του. Φίλοι και συγγενεί του θύματο τον να τον λιντσάρουν. <Το ο δράστη τη δολοφονία του 75χρονου Σισμύρα μεταφέρεται από αστυνομικού στην εισαγγελία του Ηρακλείου. Κάτοικοι τη περιοχή και συγγενεί του θύματό του επιτίθενται προσπαθώντα να τον λιτσάρουν. Του καταφέρνουν χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, ενώ οι αστυνομικοί τον τραβούν μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Ο 51 ετών μελισσοκόμο, λίγε ώρε νωρίτερα, δολοφόνησε έναν συμπατριώτη του και τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγο του θύματό του, με του οποίου ούτε καν διατηρούσε σχέσει. Ήταν στο σπίτι του, άνοιξε την πόρτα έβγαλε ένα σουτόπερ, τον πυροβόησε. Μετά από 2-3 λεπτά βγήκα, πήγα στο δεράντα εκεί, ήταν ο Χατζάκης ο Κωστής. Είχε πεθάνει, ήταν αγαριέος. Και η σύζυγός του είχε εδώ μία στέρα. Αφού πυροβόλησε τα δύο θύματά του, ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση. Τρία βλήματα διαπέρασαν την πόρτα καρσονιέρα του ιδίου κτηρίου, μέσα στην οποία είχαν βρει καταφύγιο ο εγγονό των θυμάτων του και δύο ανήλικοι φίλοι του. Πυροβόησε και τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε και άλλα θύματα. Έντρωμα τα τρία ανήλικα αγόρια διέφυγαν από την πίσω πόρτα τη καρσονιέρα, αφού κανεί του δεν τραυματίστηκε από θαύμα. Αμέσω μετά ο δράστη έφυγε από το σημείο τη επίθεση και πήγε στο σπίτι του, στο συνοικισμό Καπαριανά, όπου οι αστυνομικοί τον βρήκαν να κοιμάται. Η ταυτότητά του ήταν από την πρώτη στιγμή γνωστή, αφού τον αναγνώρισε η σύζυγος του θύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι άνδρες της ασφάλειας Ηρακλείου, ο δράστης, που την ώρα της ζελοφωνίας ήταν σε κατάσταση μέθης, είχε πάει στο σπίτι το θυμάτο του, τα οποία είχαν νοικιάσει διαμέρισμα του ίδιου κτηρίου, στην πρώην σύζυγό του. Νέε τεχνολογίε και καινοτομίε στον χώρο τη ενέργεια θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, μικρή και μεγάλη, στο τριήμερο EcoFest 2020 που ξεκινάει αύριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Χορηγό επικοινωνία του φεστιβάλ είναι το One Channel. Είναι η ηλεκτροκίνηση το μέλλον. Ήδη λειτουργούν πάνω από 5 εκατομμύρια σημεία φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο αυτό το μέλλον, το μέλλον των πράσινων πόλεων, θα έχουν τη δυνατότητα να οραματιστούν και να γνωρίσουν οι επισκέπτε μέσα από βιωματικέ δραστηριότητε στο ECOFEST 2020, το οποίο συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακή Οικονομία και ο Δήμο Αθηναίων. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί 18, 19 και 20 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο ECOFEST θα έχουν όλοι οι επισκέπτες την δυνατότητα να δοκιμάσουν να, να δουν από μόνοι τους την εμπειρία της οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος που πιστεύουμε ότι θα είναι μια όμορφη εμπειρία για όλους. Είμαστε υπερήφανοι υποστηρικτές στο ECOFEST, την μεγάλη γιορτή για την πράσινη πόλη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σας περιμένουμε λοιπόν στο περίπτερό μας την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία του μέλλοντος στην ενέργεια που φέρνει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινοτομίες νέες τεχνολογίες από πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι έξυπνα παγκάκια. Σας περιμένουμε όλους στο EcoFest για να οραματιστείτε μαζί μας το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Περήφανο χορηγό επικοινωνία και αρρωγό στην προσπάθεια για έναν πιο πράσινο κόσμο είναι το One Channel. Ο πρώτο γάμο τη υψηλή κοινωνία για το 2020 αναμένεται να γίνει στο Σεν Μόρι τη Ελβετία, καθώς εκεί θα τελεστεί ο δεύτερο γάμο του Σταύρου Νιάρχου αλλά και τη Ντάσα Ζούκοβα το ερχόμενο Σάββατο. Η Ελευθερία Νταβατζή είναι κοντά μα, μα πει λεπτομέρειε για το Χαρούμενο γεγονός. Είναι ο δεύτερο γάμο, γιατί πολύ απλά το ζευγάρι πριν από περίπου έναν χρόνο πραγματοποίησε έναν πολιτικό γάμο στο Παρίσι, σε έναν πολύ κλειστό κύκλο. Έτσι αποφάσισε να επισημοποιήσει με έτσι ένα πιο χαρούμενο και ανοιχτό τρόπο τον γάμο και του. Ακριβό. Πραγματο... Και ακριβώ. Και ακριβώ, γιατί όντω κάτι λιγότερο από 6 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει το πάρτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πολυτελέ ξενοδοχείο ιδιοκτησία τη οικογένεια Νιάρχου που βρίσκεται στην Ελβετία. Ε, και αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν αυτή την πολύ Μεγάλη γιορτή. Το Σάββατο είναι η μέρα που θα πραγματοποιηθεί ο γάμο. Θα ανέβουν τα σκαλιά του Δημαρχείου του Σεντ Μόριτ και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί το πάρτι στο ξενοδοχείο αυτό ε, στι Ελβετικέ Άλπε, όπου ήδη έχουν αρχίσει να καταφτάνουν ήδη δημοφιλεί ε, φίλοι του ζευγαριού. Καθώ αναμένεται να παρευρεθούν πάρα πολλοί επώνυμοι, μεταξύ των οποίων ε, ο Ντέβιτ Μπέκα, η Γκούινεθ Πάλτρο, αλλά και άλλοι ε, ε, επώνυμοι του Χόλιγουτ και όχι μόνο. Ελευθερία δεν βαζεί ευχαριστούμε πολύ. Στι αθλητικέ ειδήσει τώρα, η υπόθεση λοιπόν Πάο και ξάνθησε. έχει προκαλέσει μια σειρά από παρασκηνιακέ διεργασίε που προκαλούν απορίε. Η εκρητική ΠΑΕ έχει κληθεί σε απολογία και από την Επιτροπή Αδειοδοτήσεων τη ΕΠΟ. Όπω αποκαλύφθηκε σήμερα, λίγο καιρό μετά την επίσημη καταγγελία του Ολυμπιακού, η εκτελεστική επιτροπή τη Ομοσπονδία αποφάσισε να αλλάξει τρία μέλη τη Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότηση. Η αποκαλύψει του One Channel για την πιθανή τριγωνική σχέση Πάο Ξάνθη οικογένεια Σαβίδη με κοινό πρόσωπο στην υπόθεση των Ιωάννη Καλπαζίδη έχουν φέρει σε δύσκολη θέση του εμπλεκόμενου. Η ΠΑΕ Ξάνθη, πέραν τη υπόθεση πολύ ιδιοκτησία που εξετάστηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ελέγχεται και για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτο τη. Η ακριτική ΠΑΕ που κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό και για τι δύο υποθέσει έχει κληθεί σε απολογία τη Δευτέρα Ιανουαρίου και από την Επιτροπή Αδιοδοτήσεων τη ΕΠΟ. Η κλίση αφορά την πιθανή ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα και φέρνει αντιμέτωπη την Παέξάνθη με επιπλέον ποινή αφαίρεση σε 6 βαθμών και απαγόρευση μεταγραφών. Η υπόθεση Πάο Ξάνθη, ωστόσο, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μια σειρά από παρασκηνιακέ διεργασίε που προκαλούν αλγινή εντύπωση. Όπω αποκαλύφθηκε σήμερα, λίγο καιρό μετά την επίσημη καταγγελία του Ολυμπιακού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην Επιτροπή Αδιοδοτήσεων τη ΕΠΟ, στη συνεδρίαση της 18η Δεκεμβρίου 2019, η Εκτελεστική Επιτροπή τη Ομοσπονδία αποφάσισε να αλλάξει τρία μέλη τη Επιτροπή Εφέσεων Αδιοδότηση. Και αυτό παρά το γεγονό ότι η θητεία των προηγούμενων μελών έλεγε κανονικά το 2021. Στην υπόθεση προκύπτουν κέρια ερωτήματα. Ποιο είναι ο λόγο που η διοίκηση γραμμένου άλλαξε τα μέλη τη Επιτροπή, τι ήθελε να πετύχει η ΕΠΟ με την αντικατάστασή του, Μπορεί οι αλλαγέ να σχετίζονται με τη σπουδή ορισμένων να πέσει στα μαλακά εξάνθη, Μήπω δρομολογείται ήπια απόφαση που μπορεί να αποτελέσει οδηγό εφόσον κινδυνεύσει και ο ΠΑΟΚ, Έχουν σχέση τα νέα μέλη με την εταιρεία που υπογράφει του ισολογισμού τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ερωτήματα που η ΕΠΟ καλείται να απαντήσει σοβαρά. Και όχι με γλώσσα πεζοδρομίου, όπω στην τελευταία τη ανακοίνωση. Τι δύσκολε στιγμέ που πέρασε του τελευταίου 6 μήνε, αποκαλύπτει ο Κώστα Φουρτούνη, ο οποίο επέστρεψε στου αγώνε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το περασμένο καλοκαίρι. Ο αρχηγό του Ολυμπιακού πάντω είναι πιθανό να μείνει εκτό αποστολή για το κυριακάτικό μάτσο με τον Άρη που ξεχωρίζει την 19η αγωνιστική τη Σούπερ Λίγα. Κύπελο Ελλάδα, Ολυμπιακό Καλαμάτα, γήπεδο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ο Κώστας Φορτούνη περνάει στον αγωνιστικό χώρο ω αλλαγή στο 52ο λεπτό και γίνεται σύνθημα στα χείλη των ερυθρόλευκων φυλάθρων. Ο αρχικό του Ολυμπιακού, που τον Ιούλιο είχε υποβληθεί σε πετυχημένη εγχείρηση προ τη ουσία μπορεί και πάλι να ενισχύσει του πυρεώτε μετά από έξι μήνε απουσίας. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί πρώτη φορά έκατσα τόσο πολύ έξω. Ε, προσπαθούσα να μην το σκέφτομαι και να πεισμώνω μέσα από τι και μέσα καθημερινά στο γήπεδο, έτσι ώστε να γυρίσω να είμαι κοντά στην ομάδα και να βοηθώ, και να βοηθήσω τώρα του Στον ΠΑΟΚ, τα βλέμματα πολλών Ευρωπαϊκών Συλλόγων έχει τραβήξει ο Δημήτρη Γιανούλη με τη Ρώμα να συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών. Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο Inside Roma, οι Τζιαλορώσοι έχουν ξεχωρίσει τον αριστερό μπακ του δικέφαλου, ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο αμυντικό του ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και τη πρωταθλήτρια Αγγλία Manchester City. Στον Άρη, την ανάκληση του δελτίου του Φιωρίν Τουρμισάη φαίνεται να έχει αποφασίσει η Επιτροπή Ιδιότητα Ποδοσφαιριστών τη ΕΠΟ λόγω τη απαγόρευση μεταγραφών που έχει επιβληθεί στην ομάδα. Οι κυτρινόμαυροι θα προσφύγουν στο διαιτητικό δικαστήριο, ζητώντα την ακύρωση τη εν λόγω απόφαση. Για τη 19η αγωνιστική τη Super League, το Σάββατο στι 7.30 ο Πανιόνιο θα αντιμετωπίσει τον Όφη, ενώ στι 8 ο Πανετολικό θα υποδεχθεί τη Λαμία. Την Κυριακή στι 3 η Ξάνθη θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό, ενώ στι 5 και 4 η ΑΕΚ θα παίξει με τη Λάρισα και ο Ατρόμητο με τον Βόλο. Στι 6 ο Πάοκ θα υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης, με την αγωνιστική να κλείνει με το μεγάλο μάτσα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άρη στι 7.30. Και, να έρθουμε τώρα στο μπάσκετ αλλά και την σημαντική κίνηση που έκανε η ΑΕΚ με την ανακοίνωση τη συμφωνία με τον Νίκο Ζήση. Ο πρώην διεθνή παίκτη επέστρεψε στον δικέφαλο μετά από σχεδόν 15 χρόνια και αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτου έω το καλοκαίρι του 2021. Ο 37χρονο Ζήση αγωνιζόταν στην Ισπανία με την Πανταλώνα αλλά έμεινε ελεύθερο για να επιστρέψει την ΑΕΚ. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Ακολουθεί η εκπομπή όμως νέες εποχές με τον Γιάννη Διαμαντή με ένα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο τον καθηγητή Παναγιώτη Ροηλό ο οποίος διατηρεί την έδρα των ελληνικών ε, κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.